Από μικρή εσύ τη ζύμη. Από 11 χρονών για νίτσουτα, από ποια άλλη φορά. Από 11 χρονών ζυμώνω. Για μέτρησα χρόνια. Είναι όμως μια εικόνα που είναι σπάνια, έτσι, μόνο στην Ήπεθρο τη βλέπεις στα χωριά. Μόνο στην Όλη που τα κάνουν αυτά. Παραπέρα δεν ξέρω αν τζιμώνει για μια. Μέχρι να υπάρχουν θα τζιμώνω. Γι' αυτό όλοι που έρχονται εδώ, οι φωτογράφοι, οι πάντες, έρχονται και ασχολούνται με τις γυναίκες στην Όλυμπο το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, αυτά που κάνετε με τα χέρια σας. Ναι, και τι είναι το όφελος μας από αυτά, Γιάννη. Για πες μας, τι είναι το όφελος από αυτά όλα που μας φωτογραφίζουν. Μα εκμεταλλεύονται παντού. Ένα μουσείο θέλαμε να δείτε και εσείς τον εαυτό σας σε μια φωτογραφία, τουλάχιστον βγάζαμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να σκουπίσουμε το χωριό, να το ασπρίσουμε. Και πήρε 13 χρόνια, πάμε στα 14. Τώρα άρχισε κάτι να γίνεται, αλλά ποιος μας λέει ότι δεν θα μείνει στη μέση πάλι. Άμα το δούμε θα κάνουμε ένα εικόνιση. Άμα δούμε εμείς μουσείο, θα στρυπείς από τη νύχτη. Δεν μου λες κάτι, είδα με τη τηλεόραση αυτά που βγαίνουν τελευταία. Τι έχεις να πεις εσύ σαν μητέρα και σαν παιδί πολύτεχνης οικογένειας, μητέρα σου 10 παιδιά. Αυτά που πιούμε εμείς τώρα, τα ξέρουν αυτοί. Ούτε και αυτά που κάνουν αυτοί, τα ανεχόμαστε εμείς να τα ακούμε και να τα βλέπουμε. Πίστευες εσύ ότι θα φτάναμε σε ένα σημείο η τηλεόραση, να βλέπουμε σε τηλεόραση αυτό που... Όχι, εμείς δεν είχαμε ούτε τηλεόραση, ούτε ράδιο, ούτε τίποτα, να μαθαίναμε τίποτα, αλλά δεν υπήρχαν παλιά αυτά τα πράγματα που κάνουν τώρα. Αυτά είναι έσχος της κοινωνίας. Και πώς γίνεται όμως να είναι άνθρωποι, οι οποίοι τους ξέρουμε, είναι έξυπνοι, έχουν τελειώσει σχολεία, πανεπιστήμια, και σου λένε ότι ενώ η πολυψηφία του λαού είναι τα 80% όποιο και να ρωτήσεις, είναι αντίθετος. Πώς γίνεται αυτοί να ψηφίζουν κάτι που... Γιατί θα έχουν κάποιο συμφέρον και αυτό το κάνουν. Το κάνουν επειδή είναι σωστό να το κάνουν. Δεν είναι. Αυτά όλα που κάνουν είναι λάθος. Εγώ λέω μια εικόνα που είναι από την παράδοσή μας, αυτά το ψωμί που ζυμώνεται έχουν θρέψει τους ήρωες του 21 και συνέχεια του 40, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το ψωμί έτσι έχουν μεγαλώσει, με το ζυμωτό ψωμί, και ήρθαμε σε ένα σημείο όλα αυτά που λες να θεωρούνται οπισθοδρόμηση, να λένε ότι εσείς οι γυναίκες, εμείς όλοι που είμαστε στο σύνολο του ελληνικού λαού, η Εκκλησία, να αγνοείται και να λένε ότι εμείς είμαστε του Μεσαίωνα, να πιστεύουμε αυτά. Δηλαδή παλιά μυαλά, πώς να σου πω. Εμείς με αυτά που ζήσαμε, αυτά θα θέλουμε, και αυτά είναι η τιμή του κόσμου και του χωριού. Και για τις γυναίκες και για τις δουλειές του και τα πάντα. Τώρα αυτοί που κάνουν αυτά, δεν τις υπολογίζει κανείς ότι αξίζουν τίποτα. Και για τη γυναίκα δεν είναι υποτιμητικό και να παίρνεις μια γυναίκα σαν μια εργοστάσια. Και για τις γυναίκες και για τις άντρες υποτιμητικό είναι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πρώτη φορά που τα έχουμε να ακούσει αυτά τα χάλια. Πρώτη φορά. Είναι ντροπή. Ντροπή. Σήμερα θα ψηφίσουν και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά όλοι λένε ότι τελικά όλος ο λαός είναι εναντίον. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό που λέτε. Τους ενδιαφέρει, αλλά εμάς που μας ενδιαφέρει, εμείς δεν θα ψηφίζουμε πάντως. Ναι, οι πρόσωποι όμως που βάλαμε στη Βουλή θα ψηφίσουν. Γιατί έχουν, είπαμε, συμφέροντα. Το ξέρεις αυτό. Έχουν συμφέροντα, γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Εμείς δεν έχουμε από κανένα συμφέρον. Και δεν σκέφτονται το παιδί το αυριανό που θα το πάρουν εκεί, ο θετημένο, τι θα ζήσει αυτό. Είδες εσύ πουθενά οικογένειες πια, είδες, εκτός από τα χωριά, που έχει 10 οικογένειες και μπορεί να, και να ξέρουν και να δουλεύουν και να ζήσουν και να έχουν και τι μια παιδιά και να έχουν και αυτά. Η πόλη μέσα τι έχει, τι έχουν μέσα. Ούτε να μαγειρέψουν ξέρουν, ούτε να φουρνίσουν ξέρουν, ούτε να μιλήσουν ξέρουν. Έτσι, ασυδοσία παντού. Ό,τι θέλουν κάνουν.
να πεις. Καλή συνέχεια. Πάντως αυτό το κριθάρι είναι από τη μυθολογία μας και από την αρχαία ιστορία. Ξεκινάμε από το νησί, όλα αυτά, δηλαδή οι ρίζες μας είναι αυτό που κάνεις τώρα. Κάνε ντζούσι και έξω με τα ντελίβερ και με τα αυτά ντζούσι. Δεν υπάρχει καμιά να μαγειρέψει, ούτε να αντζυμώσει, ούτε να ξέρει πόσο βγαίνει το ψωμί για να πάρει. Τα βρίσκουν έτοιμα. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει, ό,τι θέλω να κάνω. Ό,τι κάνουν κάτω. Καλή συνέχεια. Οπότε θέλουν να πούνε. Καλή συνέχεια πάντως και αυτό που κάνεις να είναι πάντα έτσι για μας που είναι για την παράδοσή μας, γιατί αυτή η ζύμη έρχεται από την αρχαιότητα και τη ζυμώνεις, έτσι πρέπει να ήταν και η Βουλή, να ζυμώνει το ψωμί τον άρθρο τον επιούσιο. Το σκέφτηκε πότε να φτιάξει και ψωμί. Το σκέφτεται ότι θέλει ψωμί, Γιάννη, όταν βρίσκουν έτοιμα.